Έλα τώρα να μπαίνει στην πασαρέλα μας ο εξολοθρευτής. Μην αργούμε, η Ντένι Κουβαράκου έρχεται. It's raining men. Ντένι, πιο ωραία από ποτέ. Γεια σας. Α, το παρατηρήσατε, βλέπω. Ντένι, αγριόγατα. Μιλάμε τώρα, συμβαίνουν κάποια πολύ σοβαρά πράγματα. Έχουν γίνει σοβαρά πράγματα. Θέλω να μου πεις τι μπορεί να έγινε από την τελευταία φορά που ήρθα εδώ και μπήσουν δίπλα μου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Βλέπω τον κόσμο, φτιάχνει διάφορα βιντεάκια με μένα. Που λέω διάφορα αυτά, χαχά, χουχού, γελάνε, λένε, ρωτάνε, τι λέει, μας κοροϊδεύει, μας κάνει... Ποιος το λέει αυτά? Παιδιά, εγώ δεν κοροϊδεύω κανέναν. Θέλω να το πω στον κόσμο ότι αυτά που λέω είναι αλήθεια. Λοιπόν, δεν τα λέω ότι κοροϊδεύω τα κορίτσια, κοροϊδεύω, τα πιστεύω όλα. Λοιπόν, εγώ το ξέρω αυτό, το τελευταίο το βιντεάκι που έλεγα ότι θα πέσουν όλοι κάτω, που έλεγα εδώ... στη Χριστιάνα, ότι αν θα βάλω κολλητό και δημιουργηθήκανε χιλιάδες βιντεάκια να λέω εγώ αυτό και χαχαχαχαχαχα. Λοιπόν, έβαλα το κολλητό. Για να αποδείξεις ότι... Ναι, για να δει ο κόσμος ότι λέω την αλήθεια. Μα τη λες την αλήθεια, εγώ το ξέρω, το βλέπω. Ναι, όχι, γιατί λέω είναι μέχρι ένα σημείο. Ό,τι λέω ισχύει. Εγώ και, μπροστά από τη μόδα είμαι. Δύο χρόνια. Και ό,τι λέω γίνεται τάση και προτάσεις δίνω και ιδιαίτερες προτάσεις και... Πρέπει οι γυναίκες να ακολουθούν αυτά που λέω. Μάλιστα. Εγώ, άλλωστε, Ντένι μου, έχω το προνόμιο να σε έχω σε τόσο κοντινή απόσταση καθημερινά. Δεν είναι αστείο. Δεν κοροϊδεύω κανέναν. Ό,τι λέω ισχύει. Έτσι και τα πιστεύω και έτσι είναι. Πες μου τώρα να πιστέψω κι εγώ πού πηγαίνεις. Λοιπόν, ένας φίλος μου στα Χανιά, στο παλιό λιμάνι. Στα Χανιά, ξέρω ότι με μισχανιώτησα. Το ξέρω, έχω σπίτι εκεί. Πάω από 20 χρονών. Έχει σπίτι στα Χανιά. Βεβαίως, στο Σταυρό Ακροτηρίου. Λοιπόν, στο παλιό λιμάνι εκεί που είναι οι αποθήκες κάτω, αυτά τα, όλα, είναι όλοι φίλοι μου όσοι έχουν τα κλαμπ. Μου λες τέτοια πράγματα τώρα. Μπορώ να πω και όνομα. Τέλος πάντων, κάνει opening ναι. Και με έχει καλέσει. Είναι 4 Νοεμβρίου, 10 ώρα το βράδυ και δεν θα μπορούσα να λείπω. Και πηγαίνω στο μαγαζί να διασκεδάσω. Τι μου έκανε τώρα εμένα η Ντένι Κουβαράκου. Πολύ σοβαρά πράγματα έτσι γίνονται τώρα εδώ. Λοιπόν, για βαθμολογήστε. Εκεί, όταν είσαι στα Χανιά, ακόμα και ένα να πάρεις από τη Χριστίνα, δεν σε ενδιαφέρει, λες, είμαι στα Χανιά. Εδώ τώρα, άμα το δεις έτσι, έχει μια διαφορετική δεν βαρύτητα. Σημασία. Δεν δίνω σημασία στο ένα της Χριστίνας. Ο, καθόλου. Στο ένα της Χριστίνας ειδικά δεν δίνει σημασία. Ναι, δεν με απασχολεί. Τι να δω, δηλαδή το ένα, όταν δίνεται όπως δίνεται και βάζεις σε μένα ένα που είμαι το στυλ, το προοδευτικό στυλ για να βγεις να πας. Πρώτο ραντεβού με τον Παρίσι, αγάπη μου, πήγαινε έτσι να πέσει κάτω ο τύπο. Τώρα έτσι που έχεις ντυθεί, μπερδεύτηκε, μπερδεύεται. Να δει το φόρμα, να δει το... Σίγουρα είναι πιο σωστή από την Χριστίνα. Καμία σχέση. Κάτσε εκεί που κάθεσαι, άραξε τώρα εσύ. Άραξε εσύ καλύτερα. Παιδιά, αυτά τα άραξε γενικά είναι τόσο. Ναι, εγώ δεν το χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη στη φρασιολογία. Πραγματικά δεν μπορώ να το πω. Ναι, όχι, μου το είπε πριν, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, Χριστίνα, γιατί έβαλε ένα φόρεμα, ναι. Μία που δεν θέλει να ακούει, ένα φόρεμα. Όχι, ένα. Θέλω εγώ να ακούσω. Ένα φόρεμα, λέω, ένα. Το αναμενόμενο που θα κάνατε όλες με αυτά τα φορέματα που είναι πολύ μόδα και θα σας πηγαίνουν, θα ήταν να βάζεις μία μαύρη γόβα με ένα καλσόν και ένα μαύρο σακάκι. Εγώ σου δίνω την πρωτασάρα με λευκά. Δόξα σε ο μεγαλοδύναμος ήρθες, μας φώτα. Εντάξει, αν δεν θέλεις να ανοίξεις τα μάτια σου, να γίνεις λίγο πιο μοντέρνα. Αυτό. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, συγγνώμη. Με το ζόρι δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να τις ανοίξουμε τον εγκέφαλο, να τις βάλουμε μέσα την καινούργια ιδέα. Δεν βλέπεις τίποτα, όντως. Ένα φόρεμα. Είναι ένα φόρεμα, παιδί μου. Διονυσία.
Δεν είναι ότι δεν βλέπω. Πολύ ωραία είναι η κομψή. Το σοκάκι καλοκαιρινό, εσύ την τίνεις. Δεν είναι καλοκαιρινό. Ναι, είναι γνωστό. Μίλα βρε σοβαρά ο τώρα. Ο στυλίστας μου όμως. Δεν μπορώ και να κάνω κουβέντα μαζί σου άλλο. Είναι ιδέες και για την Τένι και μετά τις μεταφέρω. Μα δεν γίνεται στην Τένι 3-4-3-4-3-4 και να ειρωνεύεσαι. Εγώ τι δίνω σου λέω, αλλά με συμβουλεύει άλλος. Έλα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι... Είσαι λόγος για να μην ξανάρθω εδώ πέρα, να ξέρεις. Α. Τι, πρέπει να στεναχωρηθώ τώρα. Όχι, να μην στεναχωρηθείς. Μην τσακωνόσαστε άλλοι. Δεν γίνεται να βάζεις τρία με ένα, γιατί κι άλλες φορές έχω φέρει και άλλα ρούχα, όχι σήμερα που είμαι λάθος. Δες και τα άλλα τριάρια και μην σχολιάζεις λοιπόν, τα δικά μου. Και τώρα μίλαγε η Χριστίνα και ειρωνευόσουνα. Δες λίγο τα άλλα τριάρια και μην σχολιάζεις τα δικά μου. Λοιπόν. Να μιλήσω λίγο. Σε ένα φόρεμα, πρώτα απ' όλα η Διονυσία το πιάσε. Είναι λίγο μπροστά. Λέει είναι καλοκαιρινό. Δεν είναι καλοκαιρινό, αλλά μπορείς να το βάλεις όλο το χρόνο. Έχει ένα κουμπί μέσα εδώ από το σακάκι. Που η μπότα γίνεται βατραχοπέδιλο. Τι λες μωρέ τώρα, μη μου και στον εγκέφαλο μου, την έχουν κάψει άλλες. Άσε με εδώ πέρα, μα έχεις μυαλό. Βατραχοπέδιλο, βγαίνει και μια μάσκα από πάνω και κάνει. Σε λίγο θα βγει ο Καρχαρίας και θα παλεύει με τον τίγρη. Λοιπόν. Στο μάτι σου όμως. Ναι, ξέρω από τίγρη. Καλοκαιρινό, έτσι αγάπη, θα βάλεις σακάκι το καλοκαίρι με μακριμάνικο. Λοιπόν, αυτό που φοράς η μπότα τελικά που είναι μπότα, είναι πίσω μπότα. Φαίνεται ότι ήταν παντελόνι. Δεν είναι. Μόνο η μπότα είναι ωραία. Ωραίο το φόρεμα. Μόνο η μπότα. Άρα θα σου... είναι η μπότα, μπότα ωραία, ωραία, είναι το και το φόρεμα είναι ωραίο. Ναι, αλλά είναι ένα απλό φόρεμα. Όσες φορές έχω έρθει εγώ με ένα απλό κάτι, μη καίτε όλοι, παιδιά, αφήστε με να μιλήσω. Αν ερχόμουν εγώ με ένα φόρεμα και ξεστή, δεν φταίσαι εσύ τώρα. Απλά τα βάζω με τη μορτασία. Αν ερχόμασταν με ένα φόρεμα πάλι. Εσύ έχεις έρθει τις περισσότερες φορές με ένα κομμάτι ή δύο. Αλλά δεν με ενοχλεί. Και ξαφνικά τρία. Μια πρόταση έχει βάλει μια πάρα πολύ ψηλά. Και μετά που περπατάει, βλέπεις την πρόταση. Ναι, αγάπη μου. Δεν θα βάλεις το καλσόν με τη γόβα τώρα. Σου έχω δώσει πρόταση. Με γιατί η μπότα που έβαλε με τόσο στενό φόρεμα. Δεν είναι δηλαδή πρόταση. Okay. Μία κουκλίτσα είσαι, φέλα όπως θες. Από μένα θα έχεις πεντάρια από εδώ και πέρα. Έτσι, μπράβο. Όχι, δεν είναι αυτό. Μα δεν με αφήνουν να μιλήσω. Σ' αγαπώ. Δεν είναι ο σκοπός του παιχνιδιού αυτό. Είσαι μία κούκλα. Ευχαριστώ και εσύ. Το ξέρω. Όπως πάντα, με το που εμφανίζεις εδώ... Δεν ξέρω, παιδιά. Γίνεται πανικός. Εγώ του έκανα πάντως να δει και ο κόσμος ότι... Ναι. Τι γίνεται με το κολλητό, ότι δεν λέω ψέματα. Αυτό. 2,6 είναι ο μέσος όρος. Ωραία. Μπορείς να πας στους κριτές. Ευχαριστώ.